Και Παρασκευή, ο εκλογικό αναλυτή ο Αποστόλη Πιστόλα, ο οποίο μα τιμά με την παρουσία του εδώ για να μπορέσουμε <coughs> να κατανοήσουμε τα δεδομένα. Να ζητήσω και από τον uh, κύριο Πιστόλα, συγγνώμη, γιατί δεν ξέρω αν, σας, uh, αν μα ακούγατε. Διαγνώστηκα και θετικό στον κορονοϊό, κύριο Πιστόλα. Να, όλα αυτά μα έκατσαν. Oh, ε, μα έχουν κάτσει όλα όταν δεν πρέπει. Τέλο πάντων, ελπίζω εσεί να είστε καλά. Σα έβλεπα και χθε το βράδυ στο Blue Sky ε, που δίνατε μια Πολύ ωραία, ενδιαφέρουσα ε, ότι ε, συνέδευξη. Είστε εδώ λοιπόν, Ελλάδα. Όχι, γύρισα το πρωί. Α, ήσασταν. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ε, όχι το λέω γιατί παρακολουθώ τα πάντα, οπότε τα πάντα βλέπω. Ε, θέλω λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία έχουμε και πάλι στην ατζέντα μα. Όμω, να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη Ερντογάν. Να ξεκινήσουμε λίγο από τι προσδοκίε. Διάβαζα μία ανάλυση τη Deutsche Welle ε, που αναδημοσίευσε, αναδημοσίευσαμε και εμεί στο prismaradio.gr ότι ο Ερντογάν θέλει την Ελλάδα και πρέπει να μα προσεγγίσει για να έχει μία πόρτα προς την Ευρώπη στα πλαίσια μιας επαναπροσέγγισης της Τουρκίας με την Ευρώπη το εστερνίζεσαι αυτό όχι νομίζω πως mm. η Τουρκία έχει αποφασίσει εδώ και καιρό ε, να είναι ένα πλοίο το οποίο έχει σαλπάρει από το δυτικό λιμάνι ε, νομίζω ότι χρειάζεται την επαφή με την Ευρώπη μόνο για να παίρνει τα λεφτά από την Ευρώπη γιατί τίποτα mm -hmm. άλλο δεν πρόκειται για ουσιαστική επαφή ε, από τη μεριά μας ε, υποθέτω ότι συζητάμε γιατί πολύ απλά δεν θέλουμε να πάρουμε το blame ότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι κόψαν τις, ε, τις γέφυρες. Mm -hmm. ε, νομίζω ότι οι προσδοκίες πρέπει να είναι πάρα πολύ μικρές όχι μόνο γιατί ε, δεν ξέρουμε τι θα υπογράψουμε, τι θα συμφωνήσουμε αλλά γιατί η Τουρκία έχει φανεί συνεχώς αφαιρέγγια στο να κρατήσει τη συμφωνία την οποία υπογράφει. Mm -hmm. Άρα και να υπογραφεί κάτι ε, δεν πιστεύω ότι θα το τηρήσει. Θα το τηρήσει μόνο όσο τη συμφέρει και μετά θα σταματήσει να το τηρεί. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ε, γίνεται μια προσπάθεια να κάνουμε μια νέα αφετηρία στις σχέσεις μας, να οικοδομηθούν και πάλι τα νέα, αυτά τα μέτρα εμπιστοσύνη, τα οποία δεν έχουμε καταλάβει ακριβώ και τι είναι. Δηλαδή είναι μια προ προπαρασκευαστική ομάδα όπου ουσιαστικά τι, ε, ε, λιένει το έδαφος πάνω σε κάποιε συγκεκριμένε διαφορέ, νομίζω ότι οι διαφορέ με την Τουρκία δεν είναι ξεκάθαρε, κύριε Πιστόλα. Εμεί δύο θεματάκια νομίζω βάζουμε στην, ε, ε, στη συζήτηση και η Τουρκία ονειρεύεται να φτάσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη τα σύνορα τη Γαλάζια Πατρίδα, ο κύριο Ερντογάν. Εμεί βάζουμε ένα θέμα. Η Τουρκία βάζει πολλά, τα οποία δεν συζητάμε. Mm -hmm. ε, από εκεί και πέρα υπάρχουν μια σειρά άλλων θεμάτων, ενδεχομένω οικονομικών, εμπορικών ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία ε, εκεί θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε κάτι. Ε, αλλά και πάλι οι προσδοκίε για το να τηρήσει η Τουρκία την όποια συμφωνία θα πρέπει να είναι πάρα πολύ μικρέ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ε, συζητάμε για το τίποτα με λίγα λόγια. Και αύριο ουσιαστικά θα δούμε έτσι μία. Ε, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ίσως τον κώδικα επικοινωνίας των ε, δύο ε, αρχηγών. Αυτό που λέτε, λέτε όντω θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί και ο δικό μα <coughs> Πρωθυπουργό έρχεται. Από ανυψωμένο ηθικό στο διεθνές επίπεδο, mm -hmm. μετά από τι έγινε με τον ε, κύριο Σούνακ και την απρέπεια του Σούνακ, γιατί όλος ο δυτικό κόσμο mm -hmm. υπερασπίστηκε τον Πρωθυπουργό μα και την Ελλάδα. Ναι, σωστό. σωστό. Και, και ουσιαστικά ε, έδωσε, ε, πολλαπλασίασε τα αιτήματά μα και έγιναν γνωστά και σε μια μεγάλη μερίδα κόσμου που δεν ε, ίσω ε, είχαν εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει. Πολύ σωστά. Τώρα με την Τουρκία, περιμένω να δούμε τι θα πει ο Ερντογάν, πώ θα απαντήσουμε εμεί. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, είμαστε σε μία ε, αναμονή. Κατά τα άλλα, θέλω λίγο την ε, γνώμη σα. Αν το κλείσαμε αυτό το κεφάλαιο, μάλλον θέλω λίγο να πάμε στην ε, σε ένα άλλο μέτωπο, στη Ρωσία. Όπου νομίζω ότι ο πρόεδρο του ΝΑΤΟ, αν το λέω σωστά, όχι ο πρόεδρο. Ε, ο γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, έχετε το δίκιο, είπε ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε ε, και να στηρίξουμε στην Ουκρανία... διότι αυτή τη στιγμή, ενώ είχαμε μία εικόνα... πως η Ουκρανία αντιμετωπίζει με επιτυχία τον πόλεμο... βλέπουμε ότι αμήνεται και ότι η, η, η Ρωσία ε, επιτίθεται και πάλι και διεκδικεί. Τι σημαίνει αυτό αν, για παράδειγμα, πρέπει να κερδίσει τον πόλεμο η Ρωσία... τι θα σημαίνει αυτό. Σημαίνει πως η, Ουκρανία, η αντεπίθεση που είχε ετοιμάσει mm -hmm. η Ουκρανία δεν πέτυχε... Ε, η Τουρκία ξανά ε, προσπαθεί, και, mm -hmm. προσπαθεί να φύγει προς τα μπροστά, ε, δηλαδή να πάρει και άλλα εδάφη, να χτυπήσει τις άμυνες της Ουκρανίας και από εκεί και πέρα ε, δεν ξέρω το κατά πόσο οι Δυτικοί είναι διατεθειμένοι να ρίχνουν λεφτά στην Ουκρανία, εσαί. Mm -hmm. Αυτό είναι νομίζω το πρόβλημα. Έχουμε και εκλογές στην Αμερική όπου αν βγει ο κύριος Τραμπ, πιστεύω θα τους βάλει σε ένα τραπέζι, να συζητήσουν όσο σκληρό και αν ακούγεται αυτό για την Ουκρανία, που mm -hmm. είναι. Γιατί mm -hmm. κανένα κράτο δεν πρέπει να χάνει τα, τα εδάφη του από εισβολή. Ε, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον κύριο Ζελένσκι, γιατί είναι ανέμνοτο, αλλά βλέπω κάποιου Ουκρανού αξιωματούχου να αρχίσουν ε, να παίζουν το παιχνίδι τη συνθηκολόγησης. Mm -hmm. Αυτό μπορεί να στείλει εσφαλμένα μηνύματα. Σε όσου φλερτάρουν με την πολιτική του Πούτιν, τώρα βέβαια εδώ οι απόψει διήστανται για ποιο λόγο ο Πούτιν ουσιαστικά έχει εισβάλει στην ε, Ουκρανία. Πολλοί λένε πω ε, ο ίδιο αμήνεται με την έννοια ότι ήρθε το ΝΑΤΟ στα χνότα του. Από εκεί και πέρα όμω δεν ξέρω τι μηνύματα μπορεί να στείλει στον Ερντογάν, ο οποίος μπορεί θεωρητικά κι αυτός να βρει ένα αφήγημα και να κάνει μια ε, επέμβαση σε μια άλλη χώρα. Η Ελλάδα δεν είναι Ουκρανία. Mm -hmm. Είμαστε αστακώ, είμαστε οχυρωμένοι. Έχουμε ένοπλε δυνάμει πολύ δυνατέ, τι οποίε έχουμε ε, εμπιστοσύνη. Είναι, είναι διαφορετικά τα, τα, το, είναι διαφορετικό το παιχνίδι. Mm -hmm. Δεν θεωρώ ότι στο ρωσό-ουκρανικό κέρδισε ο Πούτιν, γιατί ο στόχο του ήταν να αλλάξει την κυβέρνηση στο Κίεβο και να ουσιαστικά να ελέγχει όλη τη χώρα. Εάν φτάσουμε στο απευκταίο να κρατήσει κάποια εδάφη από την Ουκρανία, θα είναι τα ανατολικά εδάφη. Mm -hmm. Μάλιστα. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι. Οπότε λοιπόν μένει και εδώ να, να δούμε το παζλ, πώς διαμορφώνεται. Και η, και η οποία mm -hmm. Ουκρανία υποθέτει ότι μετά ε, θα υπάρξει fast track διαδικασία, ε, αυτό είναι δική μου υπόθεση, ε, για είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση fast track διαδικασία. Και νομίζω πως ε, η Ευρώπη θα πρέπει να βάλει και το χέρι στην ανοικοδόμησή τη, έτσι δεν είναι, βαθιά στην τσέπη. Σαφώ. Αυτό θα επηρεάσει πόρου που μπορεί να πάνε σε άλλα κράτη και προπολογισμού. Κοίταξε, σίγουρα θα επηρεάσει. Απλά μετά ελέγχει εσύ όλου του πολώνε ε, ω Ευρώπη κτλ. Οπότε νομίζω ότι είναι δίνει κάτι, παίρνει κάτι. <σχεστά> σωστά, σωστά. Πολύ ωραία. Να γυρίσουμε λίγο τώρα στο μέτωπο το εσωτερικό. Μονοπολίτο ενδιαφέρον και τα τρόλ στο διαδίκτυο βεβαίω και στο εξ. Ο νέο φορέα, είναι αριστερά, το λογότυπο, το αφήγημα. Θέλω τη δική σα ανάγνωση πάνω σε αυτό, κύριε Πιστόλη. Ε, θα είμαι λίγο σκληρό. Θα πω είναι τόσο νέα που μυρίζει λίγο πολιτική ναυθαλήνη. Ε, mm -hmm. Όχι ω πρόσωπα, ω ιδέε. Ε, γιατί δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Αυτό είναι το, το, το νέο σχήμα. Δεν καταλαβαίνω το τι νέο έχει. Ε, είναι μια νέα γενιά, ναι, το δέχομαι, μια νέα γενιά στελεχών. Αλλά οι ιδέε του είναι παλιέ. Γιατί είναι αυτό το νέο και δεν είναι, για παράδειγμα, ο κύριο Κασελάκη, Γιατί ο κύριο Κασελάκης έχει μετατοπιστεί από την αριστερά. Εκτό ναι, και, αριστερά... και αν δεχτούμε ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό το αφήγημα, δηλαδή ε, αυτό το οποίο πρεσβεύουν. Έχει μετατοπιστεί από την αριστερά όπω την αντιλαμβάνονται αυτοί. Ναι. Ο κ. Κασελάκη μιλάει για μια διαφορετική αριστερά, σύγχρονη πατριωτική. Ε, βλέπει την αριστερά με ματιά, το έχουμε ξαναπεί νομίζω, uh -huh. του 2020, ενώ η υπόλοιποι του 1980. Ε, οπότε περιμένω να δω τι ποσοστά θα έχουν. Περιμένω να δω πώ θα πάρουν από το Κουκουέ, ε, πόσου θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, από άλλε δυνάμει. νομίζω είναι πολύ, μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο για τα εκλογικά και τα πολιτικά τη χώρας. χώρα. έχει με ένα στάθια στα αριστερά τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τουλάχιστον για μένα είναι μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο και την κοιτάω με, με μεγάλη προσοχή. Μάλιστα. Ε, ο κύριο Κασελάκη έδωσε μία, ίσω την πρώτη του αμυγό πολιτική συνέντευξη στον Άλφα, στον Αντώνη Ρόιτερ, όπου εκεί προσπάθησε ίσω να χτίσει ένα πολιτικό αφήγημα. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθο, έθεσε ω στόχο την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στι ευρωεκλογέ. Ναι, ε, και αυτό είναι νομίζω σωστό. Ε, σε σχέση με αυτό που είχε θέσει πριν, ένα ητοπαθέ 17%. Ασχέτω αν θα το πετύχει. Ε, το ζήτημα είναι να προσπαθεί να δώσει ελπίδα στους ψηφοφόρους. Mm -hmm. Γιατί αν δεν δίνεις ελπίδα και τους λες ότι θα πάμε χαμηλά, ε, δεν θα έρθουν στην κάλπη. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. μάλιστα. Ε, πιστεύετε ότι ο κ. Κασελάκης θα μπορέσει ουσιαστικά να βάλει το κόμμα σε μια τροχιά ανόδου; γιατί πολλοί... Το συνδέουν με τον κύριο Πολάκη και την απορροή που μπορεί να έχει, και επίση δεν έχει αποκρισταλωθεί ακόμα ποια είναι η άποψη του κύριου Τσίπρα, ο οποίο κρατάει μια σιωπή, μια σιωπηλή στάση όλο αυτό το διάστημα. Όσον αφορά το δεύτερο, νομίζω ότι το γεγονό ότι πήγε στην κοινοβουλευτική ομάδα έδειξε μια στήριξη προ mm -hmm. τον κύριο Κασελάκη. Ε, αυτή, είναι, αυτή είναι η αντίληψή μου. Όσον αφορά το πρώτο, είναι το ερώτημα του ενό εκατομμυρίου. Εάν έχει την πολιτική ουσία και τι ηγετικέ ικανότητε. Να ηγηθεί ενό τέτοιου εγχειρήματο και να τοποθετήσει το νέο ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Έχω σοβαρέ αμφιβολίε ε, και ξέρετε, είδα, είδα και όλα σήμερα ότι θα φύγει για 10 μέρε τα Χριστούγεννα στην, ε, στη ΣΥΠΑ. Μάλιστα. Ε, δεν τα κάνει αυτά όταν ε, είσαι με την πλάτη στο τοίχο και προσπαθεί να βγει από εκεί. Mm. Ναι. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Ε, έχω ένα μήνυμα τώρα εδώ, θα γυρίσω λίγο μια σελίδα. Ε, επειδή ξέρει εδώ, μου λέει ο Χρήστο, ε, ο κ. Πιστόνα ζει στο εξωτερικό. Υπήρξε ένα ρεπορτάζ εχθέ στο Open, όπου ουσιαστικά ελληνικά προϊόντα είναι πολύ πιο φθηνά στο εξωτερικό από ό,τι στην Ελλάδα. Σα γυρνάω λίγο θέμα. Μπορείτε να μα δώσετε μια εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Πιστόλα, με ρωτάει εδώ, ο ακροατή μα. Πού τα πήραν από το εξωτερικό αν τα πήραν από Γερμανία yeah. ενδεχομένω, ah. μπορεί να είναι ε, ένα προϊόν το οποίο να έχει πάρα πολλού ανταγωνιστέ mm -hmm. ε, και να πρέπει να χαμηλώσει στη τιμή για να μπει στην αγορά. Δηλαδή, μπορεί να έχει μια τέτοια στρατηγική ε, μείωση τη τιμή για να μπει μέσα σε μια αγορά. Ενώ στην Ελλάδα το ίδιο προϊόν μπορεί να μην έχει πολλού ανταγωνιστέ ή να είναι πάρα πολύ γνωστό και να το παίρνουν όλοι, οπότε ανεβάζει τη τιμή. Μάλιστα. Έτσι λειτουργούν αυτά, δηλαδή, ε, εκτός από τα κόστη που υπάρχουν, υπάρχουν και διάφορες στρατηγικές του, του marketing και της τοποθέτησης προϊόντων. Ε, νομίζω ότι αυ και αυτό εντάσσεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Mm -hmm. Μάλιστα. μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Άρα λοιπόν είναι εξαίρεση αυτό, δεν είναι ο κανόνα από το Δεν βιακόματος. μου αρέσει που το λέω, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή θα προτιμούσα κι εγώ στην Ελλάδα να ήταν πιο φθηνά τα προϊόντα προφανώ, mm -hmm. αλλά έτσι είναι. Mm -hmm. Mm -hmm. Θέλω λίγο συνοψίζοντα τη συζήτησή μα. Το φορολογικό το περνάει η κυβέρνηση, αντιδρούν οι φορεί, θεωρείται ότι θα δημιουργήσει φθορά στην κυβέρνηση αυτό το, το μη δίκαιο φορολογικό σύστημα που εκ προημίου φορολογεί από όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Ε, αυτό θα πρέπει να το δούμε σε βάθος χρόνου. Mm -hmm. ε, αυτό το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι ότι ένα, το, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων ε, είναι υπέρ του νέου ειναι Είναι, νομίζω, ένα 30-30 κάτι τα κατά, αλλά αυτό το 30-30 κάτι μπορεί mm -hmm. να είναι σε μεγάλο βαθμό ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η Νέα Δημοκρατία στους ελεύθερους επαγγελματίες έχει ψηλά ποσοστά. Αυτό θα πρέπει να το δω, είναι ερωτηματικό, mm -hmm. ε, δεν, δεν είμαι σίγουρος ότι, ότι ισχύει, ότι από εκεί είναι. Οπότε, ενδεχομένως, από αυτούς να έχει... Ε, μια δυσαρέσκεια η Νέα Δημοκρατία. Τώρα όμω θα πρέπει να δούμε και τι είδο ψηφοφόροι είναι αυτοί. Είναι ψηφοφόροι που ψηφίζουν ιδεολογικά ή είναι ψηφοφόροι που ψηφίζουν κάποιον για να του κυβερνήσει. Και αν έχουν δυσαρέσκεια και ψηφίζουν κάποιον για να του κυβερνήσει, ποιον θα ψηφίσουν, δεν υπάρχει και εναλλακτική. Μάλιστα. Μάλιστα. Εύλογα αυτά τα ερωτήματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το στίγμα τη επικαιρότητα σήμερα. Δεν ξέρω αν έχουμε παραλείψει κάτι που θα έπρεπε να σχολιάσουμε, κύριε Πιστόλα, και δεν θα σα το έθεσα, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η ομπρέλα των ζητημάτων που μα αφορούν. Νομίζω αυτά είναι και έχουμε ένα τρίμερο φωτιά, γιατί έχουμε ε, επέτειο Γρηγορόπουλου, έχουμε φορολογικό, έχουμε και τον Ερντογάν. Ε, και νομίζω θα, θα πρέπει η χώρα να βγει αλόβετη χωρί επεισόδια αυτό το τρίμερο και να προχωρήσουμε μπροστά για τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. μάλιστα. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Για χαρά. Καλή ανάρρωση. Λοιπόν, καλή ανάρρωση.